θα κατονομάζω. Κάναμε μια σύσκεψη με τους κοινοτάρχες την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Έχω περιοδεύσει σε ολόκληρη την περιοχή. Είχε την καλοσύνη ο διευθυντής του Τμήματος Δασών να με πάρει και να με περιοδεύσει σε ολόκληρη την περιοχή και την έχω δει. Έχουν καεί 200.000 δέντρα. Είναι απίστευτη καταστροφή οικολογική. Απίστευτη καταστροφή. Συν οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν και έτσι μέσα στο δάσος. Δύο ανθρώπινες ζωές, οι τρεις τραυματίες οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πως η αποκατάσταση στην περιοχή θα γίνει με το σωστό τρόπο, με επιστημονικό τρόπο και ταυτόχρονα βέβαια να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης προς τις κοινότητες αλλά και προς τις οικογένειες των αποθανόντων για στήριξη, οικονομική στήριξη. Οι κοινότητες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, πρέπει να πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που θέτουν τα προβλήματα τους ενώπιον των διαδοχικών κυβερνήσεων. Ελπίζω και εύχομαι αυτή τη φορά τουλάχιστον τα ουσιαστικότερα ζητήματα να προωθηθούν και να υλοποιηθούν. Υπάρχει το σύμπλεγμα των κοινοταρχών της περιοχής που έχει κάνει εισηγήσεις, παρατηρήσεις και υποδείξεις, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν γίνει κάποια έργα από την κυβέρνηση Χριστόφια. Το φράγμα βοήθησε πάρα πολύ. Μου είπαν μάλιστα οι κοινοτάρχες ότι είναι χάρη στο φράγμα που έγινε στην περιοχή. Που είχαν γρήγορη που ακριβώς μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Ναι, χρειάζεται να γίνει ο δρόμος, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Ένα βασικό χρειάζεται να ενισχυθεί το ιατρικό κέντρο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή. Ναι. Που κάθε άλλον παρά εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας ολόκληρης. Αυτό είναι περιοχής. Το μοναδικό κέντρο στην Κύπρο ιατρικό που δεν έχει ταυτότητα. Άλλοι λένε ότι είναι τουριστικό θέρετρο, άλλοι λένε ότι είναι τουριστικό αξιοθέατο. Θα πρέπει να αποφασίσει Πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση τι κάνει. Είναι κάποια από τα άμεσα ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν. Κύριε Γενικέ, το ΑΚΕΛ, επειδή έχει τεθεί από κάποια κόμματα μέσα στη Βουλή, είναι υπέρ της σύστασης Ερευνητικής Επιτροπής για την εξέταση των προβλημάτων. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή πως ναι. Βέβαια, έχει σημασία ποια θα είναι η σύνθεση αυτής της Επιτροπής. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ένα αντικειμενικό εμπόρισμα. Επειδή είμαστε στην Κύπρο. Ξέρουμε ότι τα πράγματα δυστυχώς δεν λειτουργούν πάντοτε σωστά. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σύσταση τέτοια, μια σύνθεση τέτοια, που θα εξασφαλίζει ότι κάποιοι άνθρωποι επαγγελματίες θα καταλήξουν σε κάποια αντικειμενικά πορίσματα. Βέβαια η συζήτηση η οποία αρχίζει σήμερα από τις τρεις επιτροπές εσωτερικών, γεωργίας και περιβάλλοντος, θεωρώ ότι θα ρίξει αρκετό φως σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Έχουν εντοπιστεί και προβλήματα συνεννόησης και αμέλειας και ταχύτητας. Και η λιτότητα. Η λιτότητα είναι προφανές ότι προκαλεί καταστροφές στον τόπο μας. Ναι. Δηλαδή αν αφαιθεί ανεξέλεκτη και τώρα είχαμε πυρκαγιές, θρυνήσαμε και εδώ ζωές, αλλά φανταστήκατε η λιτότητα να επηρεάσει τομείς όπως είναι ο τομέας της υγείας. Και ναι. Τον έχει επηρεάσει. Φανταστήκατε πόσες ανθρώπινες ζωές θα μπορούσαν να χαθούν λόγω αυτής της πολιτικής της άκρατης λιτότητας. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να δούμε είναι πότε ένα θα θέμα να έχει νοικοκυρεμένη διαχείριση. Τωστό. Και είναι άλλο να είσαι προσιλωμένος σε μια αυστηρότατη λιτότητα. Τώρα να πάμε έτσι τελευταίο. Θέλω να ρωτήσω, επειδή στις εκλογές είχαμε δει στελέχη, μέλη του ΑΚΕΛ, τα οποία ήταν σε ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσει το ΑΚΕΛ? Μέλη του ΑΚΕΛ. Μέλη του ΑΚΕΛ, ναι. Ή φίλοι του ΑΚΕΛ, που ήταν σε... ναι. Αυτοί αυτομάτως έχουν θέσει τον εαυτόν τους εκτός κόμματος. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, πρέπει να πω. Βέβαια, αυτή είναι μια πτυχή. Η άλλη πτυχή που πρέπει να μας προβληματίσει εμάς είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από άλλα ψηφοδέλτια. Ναι. Ξέρουμε για κάποιους, για ποιους λόγους. Είχαν ζητήσει παράλογα πράγματα από το ΑΚΕΛ, τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν και επέλεξαν να βρίσκονται σε άλλα ψηφοδέλτια. Αυτόματα λέτε βγαίνουν εκτός κόμματος. Αυτοί αυτομάτως βγαίνουν εκτός κόμματος. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η συμπεριφορά άλλων στελεχών που θα προβληματίσει σώματα και θα πάρουν αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του κυρίου Κατσουρίδη, που υπάρχει μια απόφαση ήδη ενώπιον σας, θα επανεξεταστεί το θέμα, υπάρχει κάτι στο προσκήνιο? Θα επανεξεταστεί το θέμα, θα συζητήσουμε με τον Νίκο
Και υπολογίζω τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πλέον θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Μάλιστα. Οι οποίες θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα δημοσιοποιηθούν για να μην γίνεται πλέον όλη αυτή η παραφιλολογία η οποία αναπτύχθηκε την προηγούμενη φορά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ υπάρχουν ευθύνες βέβαια για τη δημοκρατία. Ίσως να υπήρξε και μια λιγορία όσον αφορά την ενημέρωση. Όχι, υπήρξε. Πρέπει να σας πω ότι συνειδητά το είχαμε κάνει, γιατί θεωρούσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιορίζαμε τη ζημιά. Όμως, επειδή λέγονται και γράφονται πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα καθόλου, νομίζω ότι περισσότερη διαφάνεια δεν θα βλάψει, θα βοηθήσει. Έχετε ανοίξει και ένα διάλογο τώρα με τα μέλη του ΑΚΕΛ, σε ηλεκτρονικό πλέον, πιο εξελιγμένη μορφή επικοινωνίας. Ναι. Αυτό πώς πηγαίνει, κύριε Γενικέ? Θα έλεγα αρκετά συμμετοχή. Αρκετά καλά, ναι, υπάρχει αρκετή συμμετοχή. Είναι ο ένας τρόπος επαφής και λήψης απόψεων από τον κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως να μην είναι καν μέλος στο ΑΚΕΛ. Μπορεί να είναι φίλοι, απλοί ψηφοφόροι, μπορεί να είναι και άλλα άτομα τα οποία θέλουν να διατυπώσουν κάποιες απόψεις. Πού επικεντρώνονται συνήθως αυτά μέσα από το διάλογο αυτό? Αφήστε, επειδή καταλήγει αυτή η διαδικασία, κατέληξε και η διαδικασία με τις συζητήσεις στις κομματικές οργανώσεις βάσης, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί οι λόγοι οι οποίοι καταγράφονται. Θα τα συγκεντρώσουμε. Ήδη το πολιτικό γραφείο την 1η του Ιούλη, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή, αύριο, την ερχόμενη Παρασκευή, θα κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων γύρω από αυτά τα ζητήματα. Η ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής θα συνέλθει το Σάββατο 9 του Ιούλη για να συζητήσει αυτές τις απόψεις. Θα δημοσιοποιηθούν αυτές τις απόψεις? Θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα βασίζεται πάνω σε όλες αυτές τις απόψεις οι οποίες έχουν λεχτεί. Δημοκρατικές διαδικασίες. Με στόχο βέβαια το καλύτερο. Αυτό είναι. Αυτό να φιλοδοξούμε να πετύχουμε. Ξέρουμε ότι η κυπριακή κοινωνία έχει δεχτεί τεράστιες επιδράσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα προχωρήσουμε και στη διεξαγωγή μιας μελέτης, η οποία στοχεύει ακριβώς στο να μελετήσει και να διερευνήσει πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η κυπριακή κοινωνία μετά από όλες αυτές τις επιδράσεις από την οικονομική κρίση. Έχουν αλλάξει σίγουρα. Σίγουρα έχουν αλλάξει. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Όχι για να αλλάξουμε, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, επειδή ακούω κάποιες ανησυχίες. Όχι για να αλλάξουμε το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του ΑΚΕΛ, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ την παρουσία σας. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι από Σεπτέμβριο, πάλι μαζί θα είμαστε.